マタイ伝第22章1節。Que apocrisis o Iisus palin ipen en parabolas aftis legon. 2節。Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπο βασιλεί, ως της επίησεν γάμους το γιο αυτού. 3 節. Και απέστειλεν τους δούλους αυτού, καλέσε τους και κλειμένους εις τους γάμους, και ουκ ήθελον ελθύν. 4 節. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε της και κλειμένης. Ιδού, το άριστον μου η τίμακα, η ταύρη μου και τα σιτιστά τεθυμένα και πάντα έτοιμα. Δεύτε εις τους γάμους. Γωσέτς. Οι δε αμελήσαντες απήλθον, ως μεν εις τον ίδιον αγρόν, ως δε επί την εμπορίαν αυτού. Δοκουσέτς. Οι δε λοιποί κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Νανάσετσου. Ο δε βασιλεύς οργίστη και πέμψας τα στρατεύματα αυτού, απόλεσεν τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών ενέπρισεν. Χάσετσου. Τότε λέγει της δούλης αυτού, όμεν γάμος έτοιμος έστιν, ιδέ και κλειμένοι ούκησαν άξιοι. Πορεύεστε ούν επί τας διεξόδους των οδών και όσους εάν εύρυτε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς συνήγαγον πάντας ους εύρων πονηρούστε και αγαθούς και επλήσθη ο νυμφών ανακειμένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς θεάσαστε τους ανακειμένους είδεν εκεί άνθρωπον ουκ ενδεδειμένον ένδυμα γάμου. 12. Και λέγει αυτό, ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου, όδε εφημώθη. 13. Τότε ο βασιλεύς είπεν της διακόνης, δίσαντες αυτούς πόδας και χείρας, εκβάλλετε αυτόν εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. 14. Πολλοί γάρι συν κλητοί, ο λίγοι δε εκλεκτοί. 15. Τότε πορευθέντες οι Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον όπως αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω. 16. Και αποστέλουσιν αυτό τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών λέγοντας, διδάσκαλε, είδαμεν ότι αληθείς ή και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις. Και ου μέλησι περί ουδενός, ου γαρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων. 17. Υπόν ουν ημίν, τι σοι δοκεί, έξεστην δούνε κίνσον κέσαρι Ιού. 18. Γνούς δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών είπεν, τι με πειράζετε υποκριτέ. 19. Επιδείξατε μη το νόμισμα του κίνσου. Είδε προσύνεγκαν αυτό δυνάριον. 20. Και λέγει αυτής, τίνος η εικόν αυτή και η επιγραφή. 21. Λέγουσιν, κέσαρος. Τότε λέγει αυτής, απόδοτε ουν τα κέσαρος κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. 22. Και ακούσαντες εθαύμασαν και αφέντες αυτών απήλθαν. 23. Εν εκείνη τη ημέρα προσήλθον αυτό Σαδουκαίοι, λέγοντες μη είναι Ανάστασιν, και επιρώτησαν αυτόν. 24. Λέγοντες, διδάσκαλε, Μωυσής είπεν,
εάν τις αποθάνει μη έχων τέκνα, επιγαμβρεύσει ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα το αδελφό αυτού. 25. Ήσαν δε παροιμήν επτά αδελφοί, και ο πρώτος γη μας ετελεύτησεν, και μη έχων σπέρμα αφήκεν την γυναίκα αυτού το αδελφό αυτού. 26. Ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον επτά. 27. Ύστερον δε πάντων απέθανε εν υγιεινή. 28. Εν τη αναστάσει ούν τίνος των επτά έστε υγιεινή, πάντες γάρ έσχον αυτήν. 29. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, πλανάστε μη ειδότες τας γραφάς, μη δε την δύναμην του Θεού. 30. Εν γάρ τη αναστάσει, ούτε γαμούσιν, ούτε γαμίζονται. Άλλος άγγελοι εν το ουρανό εισίν. 31. Περί δε της αναστάσεως των νεκρών, ούκ ανέγνωται το ρηθέν ημίν υπό του Θεού λέγοντος. 32. Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Ούκ έστειν ο Θεός νεκρών αλλά ζώντων. 33. Και ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού. 34. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες ότι εφήμωσεν τους Σαδουκαίους συνήκθησαν επί το αυτό. 35. Και επιρώτησεν εις εξ αυτών νομικός πειράζον αυτών. 36. Διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. 37. Οδε έφη αυτό, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. 38. Αυτή εστίν η μεγάλη και πρώτη εντολή. 39. Δευτέρα ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. 40. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος κρέματε και η προφήτε. 41. Συνηγμένων δε των Φαρισαίων επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς 42. Λέγον, τι ημίν δοκί περί του Χριστού, τίνος Υιός έστιν, λέγουσιν αυτό του Δαβίδ. 43. Λέγει αυτής, πως ουν Δαβίδ εν πνεύματι καλεί αυτόν Κύριον λέγον. 44. Είπεν Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υπό κάτω των ποδών σου. 45. Ή ουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, πως Υιός αυτού εστίν. 46. Και ουδείς εδύνατο αποκριθήνε αυτό, λόγον ουδέ ετόλμησεν της απ' εκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη.